Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφους τους Αγίσαν Αδίσας, καταπέσας αυτής το πνεύμα, Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημά, προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντους σου Μήτρος, και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Με τη χάρη του Θεού και την ευχή του Γέροντα είχαμε μελετήσει τις τελευταίες φορές το θέμα της μετανοίας και της εξομολογήσεως και είχαμε μιλήσει για την απάτη που χρησιμοποιεί ο διάβολος, την απατηλή σκέψη που βάζει στους ανθρώπους ότι μπορούν να αμαρτάνουν σχεδόν άφοβα αφού μετά υπάρχει εξομολόγηση. Και από αυτή τη σκέψη και από αυτή την αποδοχή αυτής της ιδέας γίνονται πάρα πολλές αμαρτίες, πάρα πολλά άσχημα πράγματα, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος όχι μόνο να μην θεραπεύεται αλλά και να χειροτερεύει παρόλο που εξομολογείται. Διότι όπως ελέγχθη και τις άλλες φορές, κάθε φορά που αμαρτάνουμε και εξομολογούμαστε, βεβαίως συγχωρούμαστε για την αμαρτία, αλλά η κακή συνήθεια της αμαρτίας, η κακή ροπή ενισχύεται. Άλλο είναι να κάνεις μία αμαρτία και άλλο να κάνεις 100 φορές την ίδια αμαρτία. Έχεις πολύ μεγαλύτερη μετά επιθυμία και ροπή και συνήθεια κακή ώστε να την ξανακάνεις. Την τελευταία φορά είχαμε μείνει στο σημείο του τι πρέπει να κάνει κανείς μετά την εξομολόγηση, έτσι ώστε πραγματικά να ολοκληρωθεί η μετάνοιά του και να θεραπευτεί η ψυχή του. Είχαμε πει ότι υπάρχουν 3 πράγματα αναγκαία. Το πρώτο είναι να κάνεις τον κανόνα που θα σου βάλει ο πνευματικός. Να κάνεις υπακοή και να τηρήσεις όλα αυτά που θα σου πει. Πόσες μετάνοιες να κάνεις, πόσο κούμπο σκήνει, πόσες νηστείες και ό,τι άλλο τον φωτίσει ο Θεός να σου βάλει σαν κανόνα. Το δεύτερο που πρέπει να κάνεις είναι να κάνεις τον κανόνα που θα σου βάλει ο Θεός και να το δεχτείς με ευχαριστία. Οτιδήποτε είναι αυτό, είτε είναι αρρώστια, είτε είναι οποιαδήποτε θλίψη, γιατί ο Θεός παραχωρεί παιδαγωγίες για να εξαλείψει τις αμαρτίες μας. Και το τρίτο, στο οποίο είχαμε μείνει και δεν το είχαμε ολοκληρώσει, είναι η εργασία που εσύ θα πρέπει να κάνεις προσωπικά στην ψυχή σου, η οποία μοιάζει με την εργασία που κάνει ένας κυπουρός, ο οποίος καλλιεργεί το χωράφι του. Στην καλλιέργεια του χωραφιού χρειάζονται 4 πράγματα. Χρειάζεται πρώτα-πρώτα από τα άγρια δέντρα να κόψεις τα βλαστάρια, τα κλαδιά, ό,τι φαίνεται. Το δεύτερο είναι να βγάλεις και αυτό που δεν φαίνεται, δηλαδή τις ρίζες, έτσι ώστε το χώμα να είναι καθαρό. Το τρίτο είναι στη θέση των αγρίων δέντρων να φυτέψεις ήρεμα, ήμερα δέντρα και καρποφόρα. Και το τέταρτο είναι να φυλάξεις αυτά τα νεαρά φυτά,
έτσι ώστε να μην καταστραφούν είτε από κάποιο ζώο είτε από κάποια καιρική ανομαλία. Έτσι λοιπόν, αναλόγως και εσύ χριστιανέ μου, για να αποκτήσεις την αληθινή μετάνοια χρειάζεσαι τέσσερα πράγματα. Το πρώτο είναι να κόψεις τα βλαστάρια και τα κλαδιά της αμαρτίας, θέμα για το οποίο είχαμε πει την προηγούμενη φορά. Το τέστην να πάψεις τις αμαρτίες που κάνεις έμπρακτα. Ας πούμε, είχες πολυφαγία, γαστριμαργία, λεμαργία, να πάρεις απόφαση να μετριάσεις το φαγητό. Να βάλεις αυστηρούς κανόνες στον εαυτό σου και συνάμα βεβαίως να προσευχηθείς, να σου δώσει δύναμη ο Θεός για να μην φας αυτή την ποσότητα που είναι υπερβολική και σε ρίχνει στο πάθος. Να φας όσο σου χρειάζεται. Το πρώτο λοιπόν είναι να κόψεις την κατενέργεια, την έμπρακτο αμαρτία. Και αυτό σημαίνει να κόψεις τα βλαστάρια, να κόψεις το μέρος που φαίνεται. Το δεύτερο είναι να βγάλεις τη ρίζα των παθών, τη ρίζα της αμαρτίας, τη ρίζα των αγρίων δέντρων που υπάρχουν στο χωράφι της ψυχής σου. Και γι' αυτό το θέμα, συν Θεώ, θα μιλήσουμε σήμερα. Πώς κανείς δηλαδή ξεριζώνει μέσα από την καρδιά του, μέσα από την ψυχή του, τα άτακτα πάθη, τις κακές κλίσεις που υπάρχουν. Άκουσε λοιπόν, αδερφέ μου, εκείνοι που θέλουν να ξεριζώσουν τη ρίζα κάποιου δέντρου μεταχειρίζονται τσαπιά, δικέλια, τσεκούρια και άλλα εργαλεία. Έτσι και εσύ πρέπει να μεταχειριστείς πολλά εργαλεία για να βγάλεις αυτές τις κακές ρίζες της αμαρτίας. Δηλαδή, να μεταχειρίζεσαι εγκράτεια φαγητών, εγκράτεια ύπνου, γονικλησίες, αυτό που λέμε να κάνεις μετάνοιες, χαμεκητίες, δηλαδή να κοιμάσαι ή δυνατόν στο πάτωμα ή έστω σε ένα σκληρό τόπο, και επίσης κάθε άλλη εξωτερική κακοπάθεια του σώματος να χρησιμοποιείς. Γιατί όλη αυτή η κακοπάθεια με την νηστεία, την αγρυπνία και όλα τα υπόλοιπα αφαιρεί το δηλητήριο της ειδονής που έχει μπει μέσα σου από τα πάθη. Κάθε αμαρτία, κάθε πάθος, μέσα από τις αισθήσεις βάζεις τον οργανισμό μας, το σωματικό και το πνευματικό, το δηλητήριο της ειδονής, της μάταιης, της βρώμικης, της κακής ειδονής, της ηλικής, της αρχικής ειδονής. Και πρέπει αυτό το δηλητήριο να εξουδετερωθεί με την αντίστοιχη οδύνη, με τον αντίστοιχο πόνο. Και γι' αυτό ο πόνος για τις αμαρτίες μας πρέπει να είναι ανάλογος και με το μέγεθος των αμαρτιών μας. Δεν μπορεί να κάνεις μια μεγάλη αμαρτία και να πεις εντάξει, θα στενάξω λιγάκι και τελείωσε. Όχι, πρέπει να είναι και ο πόνος ανάλογος με την ειδονή που έβαλες μέσα σου από αυτή τη μεγάλη αμαρτία, για να εξουδετερώσεις αυτό το δηλητήριο που κυκλοφορεί. Θα χρησιμοποιήσεις λοιπόν αυτά τα εργαλεία, με ένα λόγο την κακοπάθεια του σώματος. Επειδή αυτά τα εργαλεία όχι μόνο βγάζουν τα χώματα που είναι γύρω από τις ρίζες και σαλεύουν και κουνούν τις ρίζες, αλλά ακόμα και χτυπούν και κόβουν αυτές τις ρίζες, γιατί συντρίβουν την καρδιά μέσα στην οποία είναι φυτεμένες αυτές τις ρίζες, όπως λέει ο Άγιος Μάρκος ο Ασκητής. Χωρίς τη συντριβή της καρδιάς είναι αδύνατο να απαλλαγεί κάποιος από τα πάθη. Και τι είναι αυτό που συντρίβει την καρδιά? Η τριπλή εγκράτεια, δηλαδή η εγκράτεια του ύπνου, της γαστρός και της σωματικής άνεσης γενικά. Αυτή η τριπλή εγκράτεια κάνει την καρδιά συντρίμια. Και καρδίες τετριμμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Και αυτή η καρδιά η συντριμμένη γίνεται καρδιά χαριτωμένη. Γιατί έρχεται η χάρη του Θεού επειδή είναι καρδιά ταπεινωμένη. Ενώ μια καρδιά σκληρή
μια καρδιά πέτρινη, είναι ανίκανη να δεχτεί τη χάρη του Θεού. Έρχεται μεν η χάρις, αλλά δεν βρίσκει τόπο κατάλληλο και φεύγει. Το πιο κοφτερό εργαλείο όμως, το πιο κοφτερό τσεκούρι από όλα, που μπορεί να κόψει και να βγάλει αυτές τις κακές ρίζες της αμαρτίας και να συντρίψει την καρδιά, να κόψει τις ρίζες οι οποίες έχουν αγκαλιάσει όλη την ψυχή μας, όλο το είναι μας, αυτό το εργαλείο είναι ο πόνος της καρδιάς, για τον οποίο μιλήσαμε και στις προηγούμενες συνάξεις. Είναι η συντριβή και η λύπη της ψυχής. Είναι αυτό που το λέμε κατά Θεόν πένθος. Το κατά Θεόν πένθος ή κατά Θεόν λύπη είναι το ισχυρότερο εργαλείο, το πιο κοφτερό τσεκούρι που κόβει τις ρίζες των παθών και της αμαρτίας. Γι' αυτό είπε ο Χριστός μας στο δεύτερο μακαρισμό, «Μακάριοι οι πενθούντες», ότι αυτοί παρακληθήσονται. «Μακάριοι αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτό το τσεκούρι εναντίον της αμαρτίας που είναι το πένθος». Η λύπη, η κατά Θεόν, που δεν σε ρίχνει σε απόγνωση και απελπισία, αλλά σε οδηγεί στην γλυκιά παράκληση του παρακλήτου πνεύματος. Σου χαρίζει την παρηγοριά του Αγίου Πνεύματος. Αυτός ο πόνος της καρδιάς θα έρθει όταν θυμηθείς τα εξής 7 πράγματα. Πρώτον, ότι λύπησες τον Θεό και τις φυσικές τελειότητες του Θεού με τις αμαρτίες σου. Δεύτερον, όταν θυμηθείς ότι φάνηκες αχάριστος στις αμέτρητες ευεργεσίες που σου έκανε ο Θεός. Εσύ απείλαυσες τα καλά του Θεού και τι ανταπόδωσες? Ανταπόδωσες όξος και κάλαμο και λόγχη, όπως ακριβώς κάναμε στο Χριστό μας. Έτσι κάνουμε και εμείς τώρα με τις αμαρτίες μας. Τρίτον, όταν σκεφτείς ότι έκανες μια ανήκουστη αδικία και καταφρόνησες την ευεργεσία που σου έκανε ο Υιός του Θεού με τα τόσα πάθη και με το ίδιο του το αίμα. Τέταρτον, θα έρθει αυτός ο καρδιακός πόνος με το να σκεφτείς ότι έβλαψες και εσύ τον εαυτό σου πρόσκαιρα αλλά και αιώνια με τις αμαρτίες που έκανες και κινδυνεύει η αιώνια ζωή σου και η αιώνια σωτηρία σου. Πέμπτον, με το να σκεφτείς, να συλλογιστείς και να εμβαθύνεις στο γεγονός ότι έχασες τον Θεό και τη Θεία Χάρη της υιοθεσίας και δικαιώσεως που είχες από τη στιγμή που βαφτίστηκες, διότι αμάρτησες. Και δεν είναι ανάγκη να αμαρτήσεις πολλές φορές, και μία φορά και μία αμαρτία μόνο να κάνεις είναι αρκετό για να στερηθείς αυτή τη χάρη. Και αυτό ακριβώς έπαθε ο Αδάμ και η Εύα στον Παράδεισο. Έκτον, να σκεφτείς και να εμβαθύνεις το γεγονός ότι στερήθηκες την αιώνια μακαριότητα του Παραδείσου. Και έβδομον, ότι κέρδισες μια άπειρη κόλαση και μια αιωνιότητα βασάνων με τις αμαρτίες σου. Όλα αυτά είναι το αποτέλεσμα των αμαρτιών σου. Πρέπει να τα σκεφτείς, να τα έχεις κατά νου συνέχεια, ώστε να γεννηθεί μέσα σου αυτός ο καρδιακός πόνος και να λυπηθείς συμμέτρως με την αμαρτία σου. Ο πόνος αυτός τώρα θα πρέπει να έχει και κάποια χαρακτηριστικά. Θα πρέπει ο πόνος αυτός της καρδιάς για την αμαρτία σου να είναι τόσο ενεργητικός και τόσο ακραίος και μεγάλος, όπως είναι ο πόνος μιας μαχαιριάς που θα σου δώσουν, ή μιας μεγάλης βελόνας, ή ενός αγκαθιού που θα μπει μέσα στο πόδι σου, για το οποίο έλεγε ο Δαβίδ, «Ταλαιπωρήθηκα και πόνεσα σαν να μπήκαν αγκάθια στο σώμα μου». Σε τρόπο που ο πόνος αυτός και η λύπη να πλακώνει την καρδιά σου σαν μια πλάκα και να τη συντρίβει και να την τσακίζει και να την κάνει άλλοτε να βγάζει αναστεναγμούς και άλλοτε δάκρυα. Γι' αυτό είπε ο Αβάς Ισάκος Ήρος, τι είναι μετάνοια? Μετάνοια είναι καρδιά που έχει συντριφτεί
και έχει ταπεινωθεί. Βλέπετε, εμείς συνήθως όταν λέμε μετάνοια εννοούμε εξομολόγηση. Δηλαδή απλώς να θυμηθούμε τις αμαρτίες μας και να τις πούμε. Τι πιο εύκολο από αυτό. Άμα έχεις και καλή μνήμη, τις θυμάσαι όλες, έχεις και πολλά χαρτιά, έχεις σήμερα και τους υπολογιστές, τα γράφεις και ηλεκτρονικά, δεν ξεχνάς καμιά αμαρτία και τα λες. Δεν είναι και δύσκολο πράγμα. Αλλά δεν είναι αυτό η μετάνοια. Βλέπετε τι ορίζει ο Άγιος σαν μετάνοια. Μετάνοια είναι να συντριφτεί η καρδιά και να ταπεινωθεί. Και πάλι αλλού λέει, μετάνοια είναι η εγκατάλειψη των προηγουμένων και η λύπη για αυτά. Σημαίνει να σταματήσεις ό,τι έκανες. Το κακό που έκανες πλέον δεν θα το ξανακάνεις. Και συγχρόνως θα λυπηθείς γι' αυτό. Αυτός ο πόνος και η λύπη της καρδιάς, εκτός του ότι όπως είπαμε πρέπει να είναι ενεργητικός και έντονος και δυνατός σαν μια μαχαιριά, θα πρέπει να είναι και παντοτινός, το δεύτερο χαρακτηριστικό του. Γιατί και η μετάνοια είναι παντοτινή. Είναι έργο ζωής, δεν είναι έργο μιας στιγμής. Ή έργο που κάνουμε, ας πούμε, τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, άντε και της Παναγίας. Να πάμε έτσι βιαστικά, να πάρουμε τη συγχώρηση και να πάμε να κοινωνήσουμε. Είναι έργο όλης σου της ζωής, όλου του χρόνου, όλων των μηνών και των ημερών της ζωής σου. Γι' αυτό αδελφέ μου, και εσύ πάντοτε, πρέπει να έχεις στην καρδιά σου αυτό τον πόνο. Διότι όσο έχεις τον πόνο αυτό, έχεις και τη μετάνοια. Μόλις όμως εκλείψει ο πόνος αυτός από την καρδιά σου, αμέσως απομακρύνεται από σένα και η μετάνοια. Γι' αυτό είπε ο Άγιος Ισαάκ, καμιά αρετή δεν είναι υψηλότερη από τη μετάνοια, γιατί το έργο της δεν τελειώνει ποτέ. Ποτέ δεν ολοκληρώνει τη μετάνοια. Αλίμονα άμα πεις ότι εγώ είμαι πλέον μετανιωμένος πλήρως και ολοκληρωτικά και έχω φτάσει στον τέλειο βαθμό της μετάνοιας. Δεν υπάρχει. Πρέπει συνεχώς να βαθαίνει μέσα σου αυτή η μετάνοια, αυτός ο καρδιακός πόνος μέχρι τέλος της ζωής σου. Για τρία αίτια, για τρεις λόγους ο πόνος της καρδιάς και η μετάνοια πρέπει να είναι παντοτινά, πρέπει να είναι διαβίου. Πρώτον, διότι η αμαρτία γι' αυτό το λόγο λέγεται θανάσιμη, γιατί μόλις την διαπράξει ο άνθρωπος είναι άξιος θανάτου από τον Θεό και πρέπει να εκλείψει από τη ζωή αυτήν. Όπως και ο παλιός νόμος με σωματικό θάνατο τιμωρούσε τις θανάσιμες αμαρτίες και έτσι να ριχτεί στην αιώνια κόλαση. Ο Θεός όμως εξαιτίας της φιλανθρωπίας του δεν τον θανατώνει, αλλά τον αφήνει να ζήσει για να μετανοήσει όλη του τη ζωή για την αμαρτία που έκανε, όπως λέγει ο Άγιος Μάρκος ο ασκητής. Σύμφωνα με τον νόμο, εκείνος που έγινε μια φορά άξιος θανάτου πρέπει να θανατώνεται. Το ότι όμως τώρα ζει με την πίστη, ζει λόγω της μετάνοιας. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος αφού πέσει μια φορά σε αμαρτία και μάλιστα θανάσιμη, δεν μπορεί πλέον να διαφορεί για όλη του τη ζωή, αλλά πρέπει καθημερινά να λυπάται, να πονεί, να αναστενάζει και να φροντίζει για την αμαρτία του, μολονότι συγχωρήθηκε από το πνευματικό του. Όπως και ο προφήτης Δαβίδ, μολονότι συγχωρήθηκε με τον προφήτη Νάθαν από τον Θεό για τις δύο αμαρτίες που έκανε, μοιχεία και φόνο, μολονότι πλήρωσε αρκετό κανόνα με την αποστασία που το έκανε ο γιος του ο Αβεσσαλόμ και τον ταλαιπώρησε πάρα πολύ ο γιος του, τον Δαβίδ, και τον έδιωξε από το βασιλείο του ο γιος του πατέρα, όμως πάλι αυτός ο ίδιος ο Δαβίδ δεν σταμάτησε να φροντίζει και να μετανοεί και να κλαίει για αυτές τις αμαρτίες του σε όλη του τη ζωή. Γι' αυτό είναι ο Δαβίδ πρότυπο μετανοίας. Θέλεις να δεις πώς πρέπει να μετανοήσεις, να διαβάσεις το βίο του Αγίου Δαβίδ και να μελετάς καθημερινά τον 50ο ψαλμό, το «Ελέησόν με ο Θεός», που είναι ο κατεξοχήν ψαλμός της μετανοίας, τον οποίον τον έλεγε ο Άγιος Δαβίδ συνεχώς
παρόλο που είχε συγχωρηθεί. Επομένως, αδελφέ μου, μην επαναπάβεσαι που ξυμολογήθηκες. Η αμαρτία σαν ροπή, σαν σημάδι, σαν ουλή, σαν κάτι που δεν έπρεπε να κάνεις, υπάρχει. Και θα πρέπει να θρηνήσεις γι' αυτό και να θρηνήσεις συνεχώς. Γιατί κανονικά θα έπρεπε αμέσως ο Θεός να σε θανατώσει από τη στιγμή που αμάρτησες. Και όμως ο Θεός σε ανέχθηκε και σε ανέχθηκε και πάλι και πάλι και πολλές φορές αμάρτησες και πάλι ο Θεός δεν σου έκοψε το νήμα της ζωής. Έτσι λοιπόν ο Δαβίδ έλεγε συνεχώς: «Την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Την ανομία μου την ομολογώ δημόσια και θα φροντίσω για τις αμαρτίες μου». Και αλλού λέει: «Κάθε νύχτα θα λούσω την κλίνη μου με δάκρυα, θα βρέξω το στρώμα μου». Κλίνη ονομάζει ο Δαβίδ τον τόπο που διέπραξε τη μοιχεία και στρώμα τον τόπο που εξέδωσε τη θανατική απόφαση για τον αθώο Ουρία, όπως ερμηνεύουν μερικοί διδάσκαλοι. Έκλαιγε λοιπόν επάνω στον τόπο που αμάρτησε και τις δυο του αμαρτίες τις θυμόταν συνεχώς, και παρόλο που είχε πάρα πολλές υποθέσεις, αφού ήταν βασιλιάς ενός μεγάλου και ισχυρού κράτους, έβρισκε χρόνο τη νύχτα να κλαίει αυτές του τις αμαρτίες. Για τον ίδιο λόγο και ο Απόστολος Πέτρος, όσες φορές άκουγε τον Πετεινό που φώναζε, θυμότανε την άρνηση που έκανε και μετανοούσε και έκλαιγε, όπως αναφέρει ο μαθητής του, ο Άγιος Κλήμης. Παρόλο που συγχωρέθηκε από τον Κύριό μας και αποκαταστάθηκε για την τριπλή του άρνηση, με τις τρεις ερωτήσεις που του έκανε ο Χριστός μας στις όχθες της λίμνης της Τιβεριάδος: «Πέτρε, φιλίσμε πλοίον τούτον», «Πέτρε, αγαπάς με», και ο Απέτρος απάντησε καταφατικά, και έτσι αποκαταστάθηκε για τις τρεις αρνήσεις του πάλι στο αποστολικό αξίωμα. Παρόλα αυτά δεν ξέχασε την αμαρτία του, την άρνησή του, και θρηνούσε κάθε φορά που άκουγε ένα Πετεινό να λαγεί. Και ο Ιερός Χρυσόστομος λέει: «Στέναξε όταν αμαρτήσεις, να μένει συνέχεια στο πένθος και στη συντριβή του εαυτού σου, γιατί είπε ο Κύριος: μακάρι οι πενθούντες», δηλαδή μακάρι αυτοί που το κάνουν συνέχεια. Δεν είπε αυτοί που πενθούν για μια στιγμή, αλλά που συνεχώς πενθούν. Κάνε συνέχεια αυτό και προσέχοντας τον εαυτό σου και συντρίβοντας την καρδιά σου, όπως πενθεί κάποιος όταν χάσει ένα γνήσιο παιδί του. Έναν ανάλογο πόνο πρέπει να έχεις κι εσύ για την αμαρτία σου, γιατί έχασες τον εαυτό σου, έχασες την ψυχή σου με την αμαρτία που έκανες. Και βεβαίως τώρα είσαι στο έλεος του Θεού και στην αγάπη του Θεού και είσαι βέβαιος για το έλεος του και την αγάπη του, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να σε κάνει να αυταδιάζεις και να ξεχνάς την αμαρτία σου. Το πρώτο αίτιο λοιπόν για το οποίο πρέπει να είναι συνεχής ο καρδιακός πόνος είναι διότι κανονικά θα έπρεπε να πεθάνεις. Κάθε αμαρτία έχει σαν συνέπεια τον θάνατο. Το λέει και ο Απόστολος: «Τα οψώνια της αμαρτίας είναι ο θάνατος». Και παρόλα αυτά ο Θεός σε ανέχεται και ζεις. Τουλάχιστον θρήνησε και παρακάλεσε με αυτόν τον τρόπο τον Θεό να σε συγχωρήσει. Το δεύτερο αίτιο, ο δεύτερος λόγος για τον οποίο ο πόνος και η καρδιά θα πρέπει να είναι παντοτινά, είναι το εξής. Κάθε αμαρτία είναι σαν μια πληγή. Και αν γιατρευτεί η πληγή, όμως το ίχνος και το σημάδι και ο τύπος της πληγής απομένει στην ψυχή και είναι αδύνατο να εξαλειφθεί εντελώς στην παρούσα ζωή.
Ένας που έκλεψε μια φορά ή πόρνεψε ή σκότωσε, δεν μπορεί να γίνει τόσο αθώος και τόσο καθαρός με τη μετάνοια σαν να μην έκλεψε εντελώς ή σαν να μην πόρνευσε ή σαν να μην σκότωσε. Γι' αυτό όσες φορές θυμηθεί ο αμαρτωλός τις αμαρτίες που έκανε και δει τους τύπους και τα σημάδια των πληγών του, δεν μπορεί να μην λυπάται και να μην κλαίει για αυτές και να μην μετανοεί, κι αν ακόμα υποθέσουμε ότι οι πληγές του αυτές είναι θεραπευμένες. Μένουνε δηλαδή τα σημάδια, μένουνε οι ουλές από τα τραύματα, από τη σφαγή που έκανες στον εαυτό σου με την αμαρτία. Όλο λοιπόν των αμαρτιών τα ίχνη και τα σημάδια μένουν ανεξάλειπτα στη ψυχή, ιδιαίτερα όμως των σαρκικών αμαρτιών. Τα σημάδια μένουν ανεξάλειπτα στη ψυχή. Γι' αυτό και λέει ο Μέγας Βασίλειος στο λόγο του περί Παρθενίας ότι η μετάνοια μπορεί να συγχωρήσει την αμαρτία ενός άντρα ή μιας γυναίκας που έφθυραν την παρθενία τους και πόρνευσαν. Δεν μπορεί όμως να κάνει και αυτή την φθαρμένη σαν την άφθαρτη και την παρθένο. Γι' αυτό και σε όλη τους τη ζωή προξενεί πένθος σε όσους ή σε όσες έπεσαν στην πορνεία. Γι' αυτό και ο διάβολος κατεξοχήν πολεμάει τον άνθρωπο να του ρίξει σε αυτές τις αμαρτίες, και ιδιαίτερα στην εποχή μας που έχει ξεσαλώσει ο διάβολος και έχει ξεσηκώσει αυτό το κύμα του πανσεξουαλισμού, γι' αυτό το κάνει, γιατί ξέρει ότι αυτή η αμαρτία, ειδικά η σαρκική, πειράζει πολύ τον άνθρωπο, αφήνει βαθιές ουλές ακόμα και όταν μετανοήσει ο άνθρωπος, βαθιά τραύματα. Αφαίνει, θα λέγαμε, κάποιες αναπηρίες στην ψυχή και στο σώμα. Και γι' αυτό προσπαθεί ή δυνατόν από την πρώτη ηλικία, από τα πολύ μικρά χρόνια, να μολύνει τον άνθρωπο και να τον κάνει να αμαρτήσει σαρκικά. Και οι γονείς θα πρέπει πολύ να προσέχουν τα παιδιά τους και να τα φυλάνε από αυτή την αμαρτία. Δυστυχώς το αντίθετο κάνουν οι γονείς. Και θα έλεγα μερικές φορές πρόχνουν τα παιδιά τους στην αμαρτία προκειμένου να τα παντρέψουν, να τα τακτοποιήσουν όπως λένε. Αλλά πώς θα τακτοποιείς ρίχνοντάς τα στην κόλαση? Η μετάνοια συγχωρεί τις αμαρτίες. Επειδή όμως δεν μπορεί να κάνει την φθαρμένη όπως την άφθαρτη, αυτόν που έχασε την παρθενία του να τον κάνει σαν παρθένο, γι' αυτό και θρηνεί ο άνθρωπος για όλη του τη ζωή. Γιατί πώς είναι δυνατόν αυτό που φθάρηκε να γίνει άφθαρτο και πώς να είναι άτρωτο εκείνο που πληγώθηκε από την επιθυμία και από την ειδονή και από το πάθος, αφού μένουν για πάντα στη ψυχή και στο σώμα τα σημάδια της φθοράς. Και στο τέλος του λόγου του ο Μέγας Βασίλειος, στο λόγο του για τη μετάνοια, λέγει: υπάρχει θεραπεία και μετά το έλκος, αλλά το σημάδι από το τραύμα μένει. Και ο Άγιος Γρηγόριος λέει: δεν μπορεί να επανέλθει η παλιά κατάσταση και αν ακόμα την επιζητούμε με πολλούς στεναγμούς και δάκρυα, από τα οποία με πολλή δυσκολία επέρχεται το κλείσιμο της πληγής. Επέρχεται δηλαδή, και το πιστεύουμε, θα επιθυμούσα βέβαια αν γινόταν να χαθούν και τα σημάδια της αμαρτίας, γιατί και εγώ έχω ανάγκη από φιλανθρωπία. Αλλά προσέξτε τι λέει ο Άγιος, πολύ δύσκολα επέρχεται το κλείσιμο της πληγής. Οι σαρκικές αμαρτίες δηλαδή, και όταν μετανοήσει ο άνθρωπος, θεραπεύονται, αλλά δύσκολα. Και πρέπει ο άνθρωπος να κάνει υπομονή, να κάνει κανόνα και να υπακούσει σε αυτά που θα το πει ο πνευματικός του, έτσι ώστε να ετοιμάσει την ψυχή του για να μπορέσει και να κοινωνήσει όταν έχουν οι πληγές θεραπευτεί. Σήμερα δυστυχώς, επειδή όλοι αμαρτάνουν ή σχεδόν όλοι σε αυτό το θέμα πέφτουν, σε αυτή την αμαρτία τη σαρκική, υπάρχει μια γενική αντίληψη ότι δεν είναι και τίποτα, αφού όλοι το κάνουν
Και κατά κάποιο τρόπο και ο Χριστός ήταν υποχρεωμένος να το ανεχθεί και να το συγχωρέσει, τέλος πάντων, και αμέσως ή δυνατόν, μόλις ο άνθρωπος εξομολογηθεί, να πάει και να κοινωνήσει. Αλλά αυτό, ξέρετε, δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται? Διότι και η ψυχή θέλει το χρόνο της για να θεραπευτεί, ανάλογα με το είδος της αμαρτίας. Και αυτό είναι το επιτίμιο που μας βάζει ο πνευματικός μας. Δεν είναι τιμωρία. Όταν θα σου πει ότι για τη σαρκική αμαρτία χρειάζεσαι 3 με 8 χρόνια για να επανέλθει η ψυχή σου στην υγεία, και δεν το λέει ο πνευματικός, το λένε οι κανόνες της Εκκλησίας, το λένε οι Άγιοι που ήταν οι γιατροί της ψυχής. Αυτό δεν είναι τιμωρία, είναι η αλήθεια, είναι η φυσιολογία μας, η φυσιολογία της ψυχής, που σου λέει τόσα χρόνια θέλει για να κλείσει η πλήγη, για να γίνεις υγιής και να μπορέσεις να κοινωνήσεις και να ωφεληθείς από τη Θεία Κοινωνία και όχι να βλαφτείς. Όπως ένας που έχει πάθει τρακάρισμα, όσες ορμόνες και να του κάνεις, δεν μπορείς να το σηκώσεις να τρέξει κατοστάρι. Δεν γίνεται. Πρέπει να κάνει υπομονή και 1 και 2 χρόνια στην κλινική, να σπάσουν, να εγνωθούν τα πόδια του, τα σπασμένα, τα χέρια του, το κεφάλι του να φτιάξει, να μπορέσει να περπατήσει λίγο, να κάνει φυσιοθεραπείες, γιατί θα πάθει και αγκύλωση εκεί από την ακινησία, και σιγά σιγά, πολύ σιγά και αργά να επανέλθει σε κάποια φυσιολογική ζωή. Έτσι γίνεται και με την ψυχή. Γι' αυτό πρέπει, αδελφοί μου, πολύ να προσέχουμε, ειδικά για αυτές τις αμαρτίες, να μην πέφτουμε. Γιατί δεν μπορεί να πεις ότι εντάξει, αφού υπάρχει η εξομολόγηση, θα θεραπευτώ. Ωραία, αφού υπάρχει το νοσοκομείο, ας πάω λοιπόν να τρακάρω καμιά 10 φορές και μετά, αφού υπάρχει το νοσοκομείο, θα γίνω καλά. Είναι λογική αυτή? Όχι βέβαια. Και ο Ιερός Χρυσόστομος λέει, όταν ο Θεός εξαλείφει αμαρτήματα, δεν αφήνει ούτε ίχνος, ούτε σημάδι, αλλά μαζί με την υγεία χαρίζει και την ομορφιά. Μολονότι όμως το λέει αυτό, το λέει με ποια έννοια? Ότι η φιλανθρωπία του Θεού είναι πάρα πολύ μεγάλη. Γιατί όπως είπαμε, οι ουλές, τα ίχνη μένουνε. Απλώς εδώ ο Άγιος θέλει να τονίσει την απέραντη φιλανθρωπία του Θεού. Λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Νηστευτής στον 19ο κανόνα του, «Παιδί που πριν από καιρό καταστράφηκε», εννοεί ηθικά, έπεσε σε σαρκικό αμάρτημα, «δεν επιτρέπεται να ιερωθεί, να γίνει ιερέας ή να γίνει διάκος. Μολονότι εκείνο δεν αμάρτησε, μπορεί να ήταν μικρό και να το παρέσυραν οι άλλοι λόγω του ανώριμου της ηλικίας του, αλλά το σκεύος του ράγισε και έγινε άχρηστο για την υπηρεσία του Θεού. Ένα ραγισμένο ποτήρι δεν μπορεί να το δώσεις στον ξένο για να τον κεράσεις, πολύ περισσότερο στον Θεό, γιατί ο ιερέας είναι η λατρεία μας, είναι η προσφορά στο Θεό που λατρεύουμε, και το σώμα και η ψυχή του ιερέως είναι ένα αφιέρωμα στον Θεό. Ο ιερέας κατ' εξοχήν δεν ανήκει στον εαυτό του, αλλά είναι ένα δώρο που προσφέρεται στο Θεό από όλη την ανθρωπότητα, από όλη την Εκκλησία. Δεν μπορεί να δώσει στον Θεό ένα ραγισμένο σκεύος. Αυτό θέλει να φανερώσει και ο Θεός με το λόγο εκείνο που είπε στον προφήτη Αμός, «Αμάρτησε η Παρθένος του Ισραήλ, δεν υπάρχει αυτός που θα την αναστήσει». Γι' αυτό και διαβάζουμε στο χειροντικό ότι ο Μέγας Μακάριος πάντοτε έκλαιγε και λυπόταν, διότι όταν ήταν μικρό παιδί έκλεψε μερικά αγκούρια από κάποιον κήπο. Θα πεις σιγά την αμαρτία. Κι όμως οι Άγιοι είχαν βαθιά αίσθηση της αμαρτίας και ακριβώς θρηνούσαν και για αυτά που εμείς τα θεωρούμε τυποτένια, γιατί ξέραν ότι κάθε τι αφήνει ίχνη και ουλές. Αυτό λοιπόν είναι το δεύτερο αίτιο για το οποίο πρέπει να έχουμε συνεχή καρδιακό πόνο, διότι η αμαρτία αφήνει πάντοτε ίχνη. Το τρίτο αίτιο,
για το ότι πρέπει να έχουμε συνεχώς καρδιακό πόνο και παντοτινή μετάνοια. Είναι το γεγονός ότι κάθε άνθρωπος, είτε είναι δίκαιος είτε είναι αμαρτωλός, δεν μπορεί να μείνει αναμάρτητος και ελεύθερος από αμαρτίες θανάσιμες ή συγνωστές. Όλοι οι άνθρωποι εμπλεκόμαστε λίγο ή πολύ στην αμαρτία. Ποιος θα καυχηθεί ότι έχει καθαρή καρδιά? Ποιος μπορεί να μιλήσει ελεύθερα και να πει ότι είναι καθαρός από αμαρτίες, λέει στις παροιμίες? Κανένας. Μόνο ο Κύριος το είπε. Τι σε ελέγχει με περί αμαρτίας? Και κανένας δεν μπόρεσε να τον ελέγξει, να του πει έκανες αυτή την αμαρτία. Γιατί όντως δεν είχε κάνει. Αλλά όλοι οι άλλοι έχουμε κάνει αμαρτίες. Και γι' αυτό έχουμε ανάγκη από αυτή τη συνεχή συντριβή, το συνεχή καρδιακό πόνο. Σχεδόν κάθε μέρα και κάθε ώρα αμαρτάνουμε όλοι οι άνθρωποι, πότε με τον λόγο και πότε με πονηρούς λογισμούς, βλάσφημους και αισχρούς, και παροργίζουμε τον Θεό. Και γι' αυτό ακριβώς πρέπει όλοι να έχουμε πόνο στην καρδιά και καθημερινά να μετανοούμε για τις αμαρτίες αυτές και να ζητάμε συγχώρηση από το Θεό, όχι μόνο για τα περασμένα μας αμαρτήματα, αλλά και για τα παρόντα και για τα καθημερινά. Γι' αυτό έλεγε ο Βας Ισαάκ, γενικά πρέπει να γνωρίζουμε ότι κάθε ώρα, σε αυτές τις 24 ώρες της ημέρας και της νύχτας, έχουμε ανάγκη από την μετάνοια. Και ο Άγιος Μάρκος, προχωρώντας ακόμα περισσότερο, λέει ότι ακόμα και αν υποθέσουμε ότι εμείς ποτέ δεν σφάλουμε προαιρετικά, δηλαδή εκ προθέσεως, δηλαδή με τη θέλησή μας, πράγμα που είναι αδύνατο, αλλά ας πούμε ότι γίνεται, όμως και πάλι θα έπρεπε να θρηνούμε για την προπατορική αμαρτία του Αδάμ και να μετανοούμε μπροστά στο Θεό. Αυτός που είναι άξιος θανάτου μια φορά σύμφωνα με τον νόμο πρέπει να θανατωθεί. Το ότι ζει τώρα είναι διότι ζει λόγω της μετάνοιας, και αν δεν μετανοεί για τη δική του αμαρτία, όμως μετανοεί για την αμαρτία που έκανε ο Αδάμ, την παράβαση του Αδάμ. Και ο Άγιος Γρηγόριος της Θεσσαλονίκης λέει κάτι ανάλογο. Η μετάνοια είναι αρχή, είναι και μεσότητα, είναι και τέλος. Αρχή και μέση και τέλος της χριστιανικής ζωής. Γι' αυτό έλεγε και ο μακαριστός πατήρ Παΐσιος, ένα πράγμα να παρακαλάτε για μένα, να μου δίνει ο Θεός καλή μετάνοια. Δεν ζητούσε τίποτε άλλο, παρόλο που είχε φτάσει σε πολύ υψηλά μέτρα πνευματικά. Γιατί η μετάνοια χρειάζεται και στους τέλειους. Και μην νομίζεις ότι θα πάψεις κάποια στιγμή να θρηνείς για τις αμαρτίες σου. Δεν θα πρέπει να πάψεις. Γι' αυτό συνεχίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, και πριν από το Άγιο Βάπτισμα και κατά το Άγιο Βάπτισμα και κατόπιν και μετά το Άγιο Βάπτισμα, ζητείτε και χρωστάτε και οφείλετε η μετάνοια. Γι' αυτό πρέπει και εσύ, αδερφέ μου, παντοτινά να παρακολείς τον Θεό, λέγοντας μαζί με τον Δαβίδ, «Γιάτρεψε την ψυχή μου, γιατί σε σένα αμάρτησα. Ίασε την ψυχή μου, ότι ημαρτώνσι». Και να τον παρακαλείς όμως με πόνο καρδιάς. Γιατί σύμφωνα με τον Άγιο Μάρκο, μνήμη του Θεού σημαίνει πόνος καρδιάς, που γίνεται για την ευσέβεια. Βλέπετε τώρα μια ωραία διάσταση της αδιάλειπτης προσευχής. Τι είναι αδιάλειπτη προσευχή? Είναι μια μηχανική επανάληψη, Κύριε Σου Χριστέ, λέει, σαν ένα ρομποτάκι, ας πούμε, σαν ένα μηχανάκι που έχεις μέσα σου? Όχι βέβαια, αλλά είναι ένας πόνος της καρδιάς που γίνεται για την ευσέβεια, γίνεται δηλαδή για τον Χριστό. Και τότε είναι πραγματικά αδιάλειπτη προσευχή και μνήμη Θεού. Αν λοιπόν, αδελφέ, έχεις συνέχεια στην καρδιά σου αυτό το πόνο, τόσο δυνατό, καθώς σου είπαμε προηγουμένως, και τόσο παντοτινό, γνώριζε ότι ο πόνος αυτός μπορεί να σου προξενήσει πολλά καλά στην ψυχή σου.
Αυτός θα συγκεντρώσει το νου σου μέσα στην καρδιά σου και δεν θα τον αφήνει να θυμάται τα κακά και τις αμαρτίες. Έλεγε πολύ ωραίο ο πατήρ Πορφύριος ο Μακαριστός ότι ο πόνος καθυλώνει την καρδιά, την ακινητοποιεί, καθυλώνει το νου. Βλέπετε, η μεγάλη μας δυσκολία είναι ότι δεν μπορούμε να μαζέψουμε το νου μας στην προσευχή. Γιατί δεν μπορούμε να το μαζέψουμε? Διότι δεν πονάμε, δεν έχουμε μετάνοια, δεν θρυνούμε για τις αμαρτίες μας. Οπότε ο νους δεν καθυλώνεται, αλλά είναι σαν το άταχτο το πουλαράκι που τρέχει εδώ και εκεί, φεύγει από τη μητέρα του. Όταν όμως πονέσει η καρδιά, τότε ο νους μαζεύεται εκεί. Εκεί που πονάμε, εκεί μαζεύεται και ο νους. Και τότε μπορείς να κάνεις σωστή προσευχή. Αν λοιπόν έχεις συνεχώς στην καρδιά σου αυτό το πόνο, αυτός θα συγκεντρώσει το νου σου μέσα στην καρδιά σου και δεν θα θυμάσαι πια τις αμαρτίες και τα κακά. Επειδή κατά φυσικό τρόπο σε όποιο μέλος πονεί ο άνθρωπος, με εκείνο ασχολείται και ο νους του. Αυτός ο πόνος θα κάνει την καρδιά σου να ξεράσει το φαρμάκι και το αγκίστρι της αμαρτίας που κατάπιε. Θα τη μαλακώσει, θα την ταπεινώσει και θα την ξεκολλήσει γρήγορα από τα πάθη και τις κλήσεις που απέκτησε με την αμαρτία. Επειδή η καρδιά του αμαρτωλού είναι σκληρή, πέτρινη και αταπείνωτη και χωρίς να έχει πόνο δεν μπορεί να ταπεινωθεί και να μαλακώσει. Όταν πονέσει η καρδιά, αυτός ο πόνος θα ανέβει μπροστά στον Κύριο Σαββαώθ και σχεδόν θα τον αναγκάσει να συγχωρήσει τις αμαρτίες σου. Όπως λέγει ο προφήτης Ισαΐας, «Η κρίση μου βρίσκεται μπροστά στον Κύριο και ο πόνος μου είναι μπροστά στον Θεό». Και ο Δαβίδ πάλι λέει, «Είδε την ταπεινωσή μου και τον κόπον μου και άφες πάσας τα αμαρτίας μου». Βλέπετε, αυτός ο πόνος είναι σαν ένας μεσίτης. Τον βάζει μπροστά ο Δαβίδ τον Θεό και λέει, «Θεέ μου, για αυτό τον πόνο και τον κόπο συγχώρεσέ μου τις αμαρτίες». Και πάλι, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Και αυτό μας δίνει πάρα πολύ ελπίδα και παρηγοριά. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε άλλωστε οι άνθρωποι, αφού το ξέρουμε ότι είμαστε ένοχοι? Όχι μια φορά, πολλές φορές πρέπει να θανατωθούμε. Πως στο δικαστήριο καμιά φορά λέει, καταδικάστηκε δις εις θάνατον, τρεις εις θάνατον. Δεν γίνεται, μια φορά θα πεθάνει ο άνθρωπος. Αλλά με τις αμαρτίες μας και εμείς είμαστε καταδικασμένοι πολλές φορές εις θάνατον. Παρόλα αυτά ο Θεός ακόμα μας κρατάει στη ζωή. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε παρά να εκφράσουμε τη λύπη μας, τη μετάνοιά μας, τη συντριβή μας και να ελπίσουμε στο έλεος και στη χάρη του δικαίου κριτού. Αυτός ο πόνος θα σε κάνει να αλλάξεις και τα φαγητά σου και τα ποτά σου και την ενδυμασία σου και τον ύπνο σου και όλη σου τη διατροφή που είχες πριν να αμαρτήσεις. Όπως έτσι πρέπει να ζουν αυτοί που μετανοούν ταπεινά, δηλαδή με πένθος, λιτά και φτωχικά. Να λοιπόν, γιατί ενδεχομένως δεν μπορείς να κόψεις την πολυτέλεια στα φαγητά, στα ποτά, την καλοπέραση? Διότι δεν έχει συντριφτεί ακόμα η καρδιά σου. Δεν έχει πονέσει όσο πρέπει για τις αμαρτίες σου. Γιατί αν πονέσεις και εξουδενώσεις την καρδία σου και την ύπαρξή σου, μετά δεν θα ανέχεσαι την πολυτέλεια, ούτε την πολυφαγία, ούτε την καλοπέραση. Και οι ασθενείς, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, δεν έχουν την ίδια διατροφή με τους υγιείς. Και εσύ είσαι άρρωστος, είσαι αμαρτωλός. Οπότε και η διατροφή σου θα πρέπει να είναι αυτή που ταιριάζει στους άρρωστους. Δεν έχουν την ίδια διατροφή αυτοί που βρίσκονται κάτω από κανόνα και αμαρτία θανάσιμη με τους υγιείς. Δεν πρέπει αυτοί που είναι ασθενείς και κάτω από κανόνα να χαίρονται και να έχουν την ίδια ευχάριστη διατροφή και τον ίδιο τρόπο ζωής όπως οι άλλοι άνθρωποι που δεν είναι στην ίδια κατάσταση με αυτούς. Όπως λέει ο προφήτης Οσιέ, «Μη χαίρεσαι λαέ του Ισραήλ, ούτε να εφραίνεσαι όπως οι άλλοι λαοί
γιατί απομακρύνθηκες από τον Θεόν σου. Γι' αυτό και στην Παλαιά Διαθήκη οι άνθρωποι βάζανε στάχτη πάνω στο κεφάλι τους και φοράγανε σάκους, σακιά δηλαδή, εις ένδειξη πένθους, ό,τι πιο ευτελές για να καλύψουν το σώμα τους. Και κάνανε νηστεία και μάλιστα βάζανε νηστεία και τα ζώα τους ακόμα. Και όλο αυτό ήταν ακριβώς η έκφραση της συντριβής της καρδιάς. Και γενικά αυτός ο πόνος είναι που θα σε κάνει να γίνεις άνθρωπος του Θεού. Και αν είσαι μοναχός, να γίνεις πραγματικός μοναχός. Ή αν είσαι στον κόσμο, να ζήσεις πάλι σαν άνθρωπος του Θεού, σαν χριστιανός αληθινός, ακόμα και αν βρίσκεσαι στον κόσμο που αμαρτάνει. Αυτός ο πόνος και η λύπη, για τον οποίο μιλάμε τόση ώρα, δεν είναι πικρός, ώστε να προξενεί απόγνωση. Γιατί την παρόμοια λύπη και τον παρόμοιο πόνο που προξενεί απόγνωση πρέπει να τη διώξει από μέσα σου, γιατί αυτός προέρχεται από τον πονηρό. Αν δείτε πόνο καρδιακό που σας φέρνει απελπισία και απόγνωση, να μην το δεχτείτε. Αυτός είναι του διαβόλου. Κάνει και ο διάβολος έτσι πράγματα που μοιάζουν με το Θεού, αλλά είναι το ανάποδο. Αυτό κάνει ο διάβολος. Μιμείται τον Χριστό, αλλά κατά αντίθετο τρόπο. Και σου φέρνει και αυτός ένα ψεύτικο πένθος, μια ψεύτικη απογοήτευση, η οποία σε οδηγεί στην απόγνωση και στην απελπισία και πολλές φορές και στην αυτοκτονία. Πόνος που δεν έχει μέσα του ελπίδα, πόνος που δεν έχει μέσα του αυτή την παρακίνηση, προσπάθησε πάλι, μην τα παρατάς, ο Θεός σε αγαπά. Αυτός ο πόνος δεν είναι από τον Θεό. Ένας πόνος που σου λέει ότι παράτατα, τόσες φορές προσπάθησες, τίποτα δεν γίνεται, έτσι θα πάει μέχρι τέλους. Οπότε ζήσε τη ζωή την κοσμική και άφησε τα όλα αυτά. Αυτός ο πόνος δεν είναι του Θεού και αυτό πρέπει να το διώξει αμέσως. Ο πόνος ο κατά Θεόν είναι γλυκός και χαροποιός, γιατί είναι ενωμένος με την ελπίδα της σωτηρίας και με το ξαλάφρωμα της συνείδησης. Και για να πω με συντομία, αυτός ο πόνος θα ξεριζώσει από την καρδιά σου τις κακές συνήθειες, τις αμαρτίες και τις κακές έξεις και θα σου προξενήσει την αληθινή μετάνοια, που όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονύσης, είναι ένας εξαφανισμός όχι μόνο των έργων και των πράξεων της αμαρτίας, αλλά και των διαθέσεων και των κλίσεων της καρδιάς και των νοημάτων και των προσβολών που δέχεται η διάνοια. Δηλαδή μια ολοκληρωτική κάθαρση. Αυτό είναι η ολοκλήρωση της μετάνοιας. Όχι μόνο να κόψεις τις αμαρτίες τις εξωτερικές, αλλά και τις κακές κλίσεις και τις ροπές και τα εμπαθή νοήματα και τους κακούς λογισμούς που δέχεται η διάνοια μέσα σου. Ο πόνος αυτός θα σου προξενήσει την αληθινή μετάνοια με τη Θεία Χάρη και θα σε κάνει ακίνητο ή τουλάχιστον δυσκίνητο στο κακό και θα είναι αδύνατο ή πολύ δύσκολο να αμαρτήσεις, όπως συμβαίνει αυτό με Αγίους ανθρώπους και της εποχής μας και Άγιους γέροντες, που ενώ δέχονται πειρασμούς, δέχονται εξωτερικές έτσι επιθέσεις, παρόλα αυτά δεν αμαρτάνουν και δεν μπορούν να αμαρτήσουν, γιατί πλέον έχει καθαριστεί η καρδιά, έχουν φύγει όλες οι κακές ρίζες και οι κακές κλίσεις και ροπές. Έμαθες λοιπόν, αδελφέ μου, πρώτον πώς να κόβεις τα βλαστάρια και τα κλαδιά της αμαρτίας με την αποφασιστική αποχή της πράξης της αμαρτίας. Το πρώτο που πρέπει να κάνει κανείς μετά την εξομολόγηση, μια αποφασιστική αποχή από την έμπρακτη αμαρτία. Έμαθες δεύτερον πώς να ξεριζώνεις από την καρδιά σου τις ρίζες της αμαρτίας με τον δυνατό και παντοτινό πόνο. Το μάθαμε άραγε? Πάντως το ακούσαμε. Και από εμάς εξαρτάται και από την προσευχή που θα κάνουμε φεύγοντας από εδώ,
εάν θα ριζώσει αυτή η γνώση στην καρδιά μας και θα γίνει πράξη, ώστε να ξεριζωθούν και οι πικρές ρίζες των παθών από μέσα μας. Και είπαμε τα φάρμακα γι' αυτό είναι η τριμερή εγκράτεια και πάνω απ' όλα ο καρδιακός πόνος, ο οποίος πρέπει να είναι δυνατός και συνεχής, παντοτινός. Μάθε τώρα το τρίτο που πρέπει να κάνεις μετά από την εξομολόγηση. Και ποιο είναι αυτό? Πρέπει να φυτέψεις την καρδιά σου αντί για τα προηγούμενα άγρια δέντρα, δέντρα ήμερα και καρποφόρα. Δηλαδή εκεί που προηγουμένως βλάσταναν τα πάθη και οι κακίες και οι διαστροφές, τώρα να βλαστήσουν οι αρετές. Να βάλεις αντί για την υπερηφάνεια την ταπείνωση, αντί για τη γαστριμαργία την νηστεία, την εγκράτεια, αντί για τη φιλαργυρία την ελεημοσύνη, την ακτιμοσύνη, αντί για τη σκληρότητα την πραότητα, την καλοσύνη, αντί για τα σαρκικά πάθη την παρθενία και τη σοφροσύνη, αντί για την αδικία και την αρπαγή τη δικαιοσύνη, και το να δίνεις και τα δικά σου και να θυσιάζεσαι και να αδικήσαι παρά να αδικείς, αντί για το φθόνο και το μίσος την αγάπη και τη φιλαδελφία, και αντί για την πρώτη παράβαση των εντολών του Θεού, την προηγούμενη δηλαδή παράβαση που έκανες στην προηγούμενη ζωή σου, τώρα να βάλεις στη θέση της τη φύλαξη και την εργασία των εντολών του Θεού. Γιατί δεν είναι αρκετό για τη σωτηρία σου, αδερφέ, και για την απόκτηση της αληθινής μετάνοιας το να ξεριζώσεις από την καρδιά σου τις ρίζες της αμαρτίας και κατόπιν τον τόπο αυτό να τον αφήσεις χέρσο και να μην φυτέψεις εκεί μερικά από τα φυτά και τα δέντρα των αρετών. Γιατί αν αφήσεις την καρδιά σου ακαλλιέργητη, πάλι θα ξαναβλαστήσει αγκάθια και άνδρια δέντρα, όπως σε συμβουλεύει το Άγιο Πνεύμα με τον ψαλμογράφο Δαβίδ. Τι λέει ο Δαβίδ? Απομακρύσου από το κακό και κάνε το αγαθό. Όχι μόνο να αποφύγεις τα κακά, αλλά και να πράξεις τα αγαθά. Αν ο τόπος ο καθαρός δεν φυτευτεί και μείνει χέρσος, θα βλαστήσει πάλι αγκάθια και τριβόλια και άγρια δέντρα. Και θα επαληθευθεί αυτό που λέει ο Χριστός μας, ότι τα έσχατα του ανθρώπου θα γίνουν χείρονα τον πρώτο. Γιατί ναι μεν τώρα έδιωξες το δαιμόνιο που κυριαρχούσε στην ψυχή σου, αλλά αυτό θα πάει σε άνυδρους τόπους και εκεί δεν θα βρίσκει ανάπαυση και θα σκεφτεί γιατί έφυγα, γιατί δεν πάω να δω μήπως μπορώ να ξανακατοικήσω, και έρχεται πάλι και σε επισκέπτεται και βλέπει ότι ο τόπος είναι χέρσος, δεν έχεις βάλει τίποτα στη θέση του, και το δαιμόνιο αυτό λέει παίρνει και άλλα 7 χειρότερα δαιμόνια και μπαίνουν όλα μαζί πάλι μέσα σου. Να γιατί λοιπόν πρέπει στη θέση των κακιών να βάλεις τις αρετές. Ενώ μέχρι τώρα σπαταλούσες το χρόνο σου στη χαρτοπεξία, στο ποτό, στο λότο, στο καζίνο, στις γυναίκες, στις ειδονές, στα φαγητά, τώρα πρέπει να τον διαθέτεις το χρόνο σου στις ακολουθίες της Εκκλησίας, στην ακρόαση των λόγων του Θεού, στις προσευχές που θα κάνεις στο σπίτι σου, στο κομποσκήνι, στις μετάνοιες, στη μελέτη των πατέρων της Εκκλησίας. Αν δεν το κάνεις αυτό, αργά ή γρήγορα θα γίνεις όχι όπως ήσουνα, αλλά χειρότερος, πολύ χειρότερος. Αυτό είναι λοιπόν το τρίτο, να φυτέψεις τη θέση των κακιών τις αντίθετες αρετές. Και το τελευταίο με το οποίο θα ολοκληρώσουμε. Αφού φυτέψεις αυτές τις αρετές στην καρδιά σου, πρέπει να τις προσέξεις όσο μπορείς μέχρι να ριζώσουν, δηλαδή μέχρι να σου γίνουν συνήθεια με την έξι, όπως σου έγινα προηγουμένως, σου είχαν γίνει προηγουμένως οι αμαρτίες έξι κακοί. Έτσι τώρα θα πρέπει να σου γίνουν οι αρετές έξι, καλή έξι, καλή συνήθεια.
Αλλά αυτό χρειάζεται μια φροντίδα και ένα χρόνο και μια ιδιαίτερη προσοχή στην αρχή. Όπως ένα δεντράκι που το φυτεύεις, δεν το αφήνεις απροστάτευτο. Του βάλεις γύρω-γύρω σειρματόπλεγμα, του βάλεις αγκαθωτό σειρματόπλεγμα, έτσι ώστε να μην μπορέσουν τα κατσίκια να το φάνε ή κάποιοι άνθρωποι ενδεχομένως κακοί να το ξεριζώσουν κλπ. Έτσι πρέπει να φυλάξεις και αυτά τα νεαρά φυτά των αρετών που σπέρνεις και φυτεύεις στην καρδιά σου. Έτσι ώστε να ριζώσουν και να αυξηθούν και να ανθίσουν και να κάνουν καρπό σωτηρίας και αληθινής μετάνοιας και συγχώρησης των αμαρτιών σου. Διότι αν δεν τα προσέξεις αυτά τα νεαρά φυτά και δεν τα φροντίσεις, θα έρθει ο σπορέας των ζυζανίων, ο διάβολος, και τον καιρό που εσύ κοιμάσαι και αδιαφορείς, θα ξεριζώσει τα φυτά αυτά και στη θέση του θα φυτέψει πάλι τα ζυζάνια και τις δικές του κακίες, όπως μας είπε ο Κύριος με την παραβολή των ζυζανίων. Η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με έναν άνθρωπο που έσπηρε καλό σπόρο στο χωράφι του. Ενώ όμως οι άνθρωποι κοιμόντουσαν, πήγε ο εχθρός του και έσπηρε ζυζάνια ανάμεσα στο στάρι και έφυγε. Αυτό γίνεται και με τον διάβολο. Γι' αυτό δεν πρέπει να κοιμόμαστε, αδερφοί μου. Δηλαδή δεν πρέπει να χαλαρώνουμε τον πνευματικό μας αγώνα και να πούμε εντάξει τώρα ας κάνω και μια ανάπαυλα, ας μην πάω και μια Κυριακή στην εκκλησία, ας μην κάνω και μια μέρα τον κανόνα μου. Όχι, αδελφέ μου, να τον κάνεις κάθε μέρα και κάθε Κυριακή να πηγαίνεις εκκλησία, γιατί αυτή η ανάπαυλα είναι ολέθρια. Θα μπει ο εχθρός την ώρα που κοιμάσαι και θα σου σπείρει τα ζυζάνια. Και ακόμα, διότι αν δεν φυλάτεις τις αρετές αυτές με φροντίδα, τα πάθη πάλι θα επιστρέψουν στην καρδιά σου. Γι' αυτό και οι πατέρες τα πάθη τα ονόμασαν φιλεπίστροφα, ότι αγαπάνε δηλαδή να επιστρέφουν στον τόπο τους. Γι' αυτό δεν πρέπει να κοιμάσαι, να ησυχάζεις. Έπεσε σε αμαρτίες, σε βαριές αμαρτίες, ξομολογήθηκες, έκλαψες, καθάρισες την καρδιά σου. Μην κοιμάσαι όμως, γιατί μπορεί να ξαναρθούν αυτά. Σίγουρα θα έρθουν, σίγουρα θα ξαναπροβάλλουν και θα προσπαθήσει ο διάβολος να τα ξαναενεργοποιήσει, να ξυπνήσουν πάλι μέσα σου και θα πρέπει να μην το επιτρέψεις αυτό. Τα πάθη λοιπόν είναι φιλεπίστροφα και όταν επιστρέφουν και βρουν τον τόπο της καρδιάς καλλιεργημένο και δουλεμένο αλλά άδειο, ριζώνουν βαθύτερα μέσα σου. Και έτσι τότε η τελευταία κατάστασή σου γίνεται χειρότερη από την πρώτη, όπως είπε ο Κύριος, πράγμα που εύχομαι ποτέ να μην σου συμβεί, αδελφέ. Αυτά λοιπόν τα τέσσερα είναι τα συστατικά της αληθινής μετάνοιας. Να τα πούμε, να ανακεφαλαιώσουμε και να κλείσουμε με αυτό. Το πρώτο είναι να πάψεις την έμπρακτη αμαρτία, να μην αμαρτάνεις με το σώμα σου. Το δεύτερο είναι να ξεριζώσεις και τις ρίζες της αμαρτίας, τις κακές κλίσεις, τις ροπές, τα πάθη, τις άρρωστες αγάπες που έχεις μέσα στην ψυχή σου. Και αυτό είπαμε γίνεται με την τριμερή εγκράτεια της τροφής, του ύπνου και της σωματικής ανάπαυσης και προπάντων με το πένθος, το κατά Θεόν, με τον καρδιακό πόνο. Το τρίτο συστατικό της αληθινής μετάνοιας είναι το να φυτέψεις στη θέση των κακιών που ξερίζωσες τις αντίθετες αρετές. Και το τέταρτο, να τις φροντίσεις, να τις φυλάξεις, ώστε να αυξηθούν και να καρποφορήσουν. Αυτά τα τέσσερα λοιπόν πρέπει να κάνεις μετά την εξομολόγηση και να τα κάνεις συνεχώς σε όλη σου τη ζωή και προπάντων να μην ξεχάσεις ποτέ αυτό το καρδιακό πένθος και τον καρδιακό πόνο που είχε και ο προφήτης Δαβίδ. Αυτό το χάρισμα παρακαλεί η Εκκλησία με κάποιες ευχές στο Θεό να μας το δώσει λέγοντας «Ευδόκησε και οδήγησέ μας σε αληθινή μετάνοια, τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε». Αυτά είναι οι καρποί και τα αποτελέσματα της αληθινής μετάνοιας.
Και με αυτά μπορείς να πληροφορηθείς ότι ο Θεός όντως σου συγχώρεσε τις αμαρτίες και συμφιλιώθηκε μαζί σου. Όταν δηλαδή πράξεις αυτά τα τέσσερα που είπαμε, τα οποία είναι τα απαραίτητα συστατικά της μετάνοιας, τότε θα έρθει και η πληροφορία ότι συγχωρέθηκες. Αλλά γι' αυτό θα μιλήσουμε την επόμενη φορά, που δεν θα είναι η Κυριακή που έρχεται, αλλά η μεθεπόμενη, δηλαδή μετά από 15 μέρες, πρώτο ο Θεός. Θα πούμε δηλαδή τότε ποια είναι τα σημάδια του ότι συγχωρεθήκαμε από τον Θεό. Ότι η μετάνοιά μας, θα λέγαμε, πέτυχε και η προσπάθειά μας έφερε καρπούς. Αν θέλετε κάτι να συζητήσουμε, πολύ ευχαρίστως. Ορίστε. Ναι. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Λοιπόν, ναι, η ερώτηση, όσοι δεν την ακούσατε, είναι η εξής. Καθίστε. Ότι ο Κύριος, όταν ρωτήθηκε από τον Απόστολο Πέτρο πόσες φορές θα πρέπει να συγχωρέσω τον αδερφό μου, μέχρι 7 φορές φτάνει, γιατί ο Κύριος τους μιλούσε για την συγχωρητικότητα, για την ανοχή, για την αγάπη. Και ο Κύριος του είπε έως 77, δηλαδή άπειρες φορές, αυτό εννοούσε 77. Και η ερώτηση είναι αν το είπε ο Θεός στους ανθρώπους, δηλαδή το ζητάει από μας να συγχωριόμαστε και να συγχωρούμε τον άλλον όσες φορές και αν φταίξει. Εκείνος δεν το κάνει? Βεβαίως και το κάνει. Και ακριβώς αυτή είναι η ελπίδα μας, ότι ο Θεός που το ζητάει από μας, ο ίδιος το κάνει άπειρες φορές. Ακόμα και χίλιες φορές την ημέρα να κάνεις την ίδια αμαρτία, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρόστομος, και χίλιες φορές να πας να ζητήσεις συγχώρεση, ο Θεός θα σου δώσει τη συγχώρεση. Αλλά το θέμα δεν είναι η συγχώρεση μόνο, είναι και η θεραπεία. Ένα χέρι που το σπάζεις χίλιες φορές είναι ίδιο με ένα χέρι που δεν το έχει σπάσει ποτέ? Όχι βέβαια. Μα θα πεις, το έφτιαξε ο γιατρός, το έφτιαξε, το ξανάφτιαξε, αλλά το έχει κάνει κοιμά. Δεν είναι το ίδιο. Έτσι και ένας άνθρωπος που αμαρτάνει, έτσι πολλές φορές με αυτή την, ας πούμε, σκέψη ότι υπάρχει εξομολόγηση, εντάξει, δεν πειράζει, πειράζει. Γιατί κάθε αμαρτία έχει μέσα της το θάνατο και επιτέλους δεν ξέρεις και αν θα προλάβεις να μετανοήσεις πραγματικά. Γιατί πιστεύω να έγινε αντιληπτά από αυτά που λέει ο Άγιος Νικόδημος, ότι η μετάνοια δεν είναι απλώς μια ανάμνηση των αμαρτιών μας. Αυτό είναι πολύ εύκολο. Και λίγο να ξεπεράσει κανείς την τροπή του και τη δειλία που βάζει ο διάβολος και σου λέει τώρα πού θα πας και τι θα πει ο πνευματικός μέσα του και θα χαλάσει την εικόνα για σένα. Το ξεπερνάς αυτό και τα λες. Αλλά είναι αυτό μετάνοια? Όχι βέβαια. Μετάνοια είναι αυτό που είπαμε σήμερα, που έχει αυτά τα τέσσερα συστατικά. Έχει, να μην τα επαναλάβουμε,
κυρίως αυτόν τον καρδιακό πόνο, τον οποίο πρέπει να τον καλλιεργούμε συνεχώς. Επομένως, βεβαίως η συγχώρηση δίνεται, αλλά η θεραπεία για να επιτευχθεί πρέπει να καλλιεργήσουμε αυτή την μετάνοια. Γιατί, ωραία, παίρνεις τη συγχώρηση. Απαλλάχθηκες από την αμαρτία. Μόνο προς στιγμήν. Από τη στιγμή που θα βγεις από το εξομολογητήριο, εφόσον έχεις αυτή την κακή ροπή, αμέσως θα αμαρτήσεις πάλι. Για να μην σας πω ότι και πριν πας να εξομολογηθείς, ήδη αμαρτάνεις πάλι έξω από το εξομολογητήριο. Και δυστυχώς πολλές φορές το βλέπω αυτό. Με το που θα αργήσει κάποιος λίγο μέσα ή απ' έξω, όχι όλοι βέβαια, κάποιοι αρχίζουν να κατακρίνουν. Έτσι και να λένε, ξέρετε τι λένε. Λοιπόν, και αυτό δείχνει ότι δεν έχουν πόνο, ότι δεν έχουν μετανιώσει πραγματικά. Γιατί όταν έχεις πόνο, είσαι όπως ο τελώνης. Έχεις μάτια να δεις το Φαρισαίο που είναι δίπλα σου, αν υπάρχει κιόλας Φαρισαίος. Έχεις μάτια να κατακρίνεις. Τίποτα δεν μπορείς να πεις. Ούτε στον ουρανό δεν έχεις το θάρρος να κοιτάξεις. Πόσο μάλλον να δεις το λάθος του αδερφού σου, αν είναι και λάθος. Που ξέρεις, αν ο άλλος που μπήκε μέσα δεν έχει πάθει ένα πολύ γερό τρακάρισμα και σκόπιμα τον κρατάει ο πνευματικός για να τον βοηθήσει. Δεν είναι χειρίσεις που κρατάνε και 8 και 9 ώρες. Τι θα πεις στο γιατρό, γιατί τον κρατάς τόση ώρα και δεν παίρνεις εμένα. Δεν μπορείς να το πεις αυτό. Έχει εμπιστοσύνη λοιπόν και στον πνευματικό και αυτός είναι γιατρός της ψυχής. Και για να τον κρατάει τον άλλο τόση ώρα και για να τον κάνει υπομονή και να μην το διώχνει, όπως δεν θέλεις να διώξει και σένα όταν πολυλογάς και λες και πράγματα που δεν χρειάζονται, δεν πρέπει να κατακρίνεις. Αλλά πρέπει να καλλιεργήσεις τουλάχιστον έξω από το εξομολογητήριο αυτό τον πόνο και αυτό το πένθος και αυτό το Θεός λάστιμη το αμαρτωλό του τελώνου. Έτσι, λέγε, ναι, Κασιανή. Ωραία, ευχαριστούμε. Λοιπόν, άλλο. Ωραία. Δεύτερη φορά, κάτσε, μήπως είναι κάποιος άλλος. Ορίστε. Όταν ο πλησίον δεν θέλει να μετανοήσει, τι στάση πρέπει να κρατήσεις εσύ? Τι να κάνουμε, να τον αναγκάσουμε να μετανοήσει? Όταν ο πλησίον δεν θέλει να μετανοήσει, λέει η ερώτηση, τι θα κάνουμε εμείς? Εμείς θα το συγχωρέσουμε. Θυμάμαι μια φορά σε μια κατασκήνωση με παιδάκια και τους έκανα αυτή την ερώτηση. Έκανε κάποιος ένα λάθος. Εμείς πρέπει να το συγχωρέσουμε ή να περιμένουμε να μας ζητήσει συγγνώμη? Και λέει ένα παιδί, πρέπει πρώτα να μας ζητήσει συγγνώμη, λέει, για να το συγχωρέσουμε. Όχι, δεν είναι έτσι. Εμείς θα το συγχωρέσουμε πριν μας ζητήσει συγγνώμη. Μπορεί και ποτέ να μας ζητήσει. Γιατί εμείς ζητήσαμε συγγνώμη από τον Χριστό μας, που το σταυρώσαμε. Όμως εκείνος, πριν του πούμε οτιδήποτε, μάλλον του λέγαμε τα ανάποδα, τον βρίζαμε, τον ειρωνευόμαστε πάνω στο σταυρό. Μας υπερασπίστηκε παρακαλώ στο Θεό Πατέρα. Και τι είπε? Δεν ξέρουν τι κάνουν. Δεν ξέρουν τι κάνουν. Συγχώρεσέ τους, Πατέρα μου. Λοιπόν, αν το είπε αυτό ο Χριστός μας που δεν έφταιγε και δεν είχε αμαρτίες, εμείς που έχουμε και αμαρτίες, είναι ποτέ δυνατόν να πούμε Θεέ μου τιμώρησέ τον ή να τα βρει από το Θεό ή δεν τον συγχωράω αν δεν μου ζητήσει συγγνώμη? Αν είναι δυνατόν, τότε δεν μοιάζουμε καθόλου στον Χριστό. Και ας ξομολογούμαστε και ας πηγαίνουμε και στην εκκλησία και ας ανάβουμε και μεγάλες λαμπάδες. Ορίστε. Λέγε, Μαρίνα. Η ερώτηση είναι, θα τη λέω την ερώτηση για να ακούτε όλοι. Είναι σωστό αυτό που λέει το μεν πνεύμα πρόθυμον ιδέ σάρξ ασθενής? Το χρησιμοποιούμε εμείς οι άνθρωποι δηλαδή, γιατί αυτό είναι όντως αληθινό, γιατί το λέει ο Χριστός μας. Αλλά μήπως εμείς το χρησιμοποιούμε σαν πρόφαση
για να μην κάνουμε τον κανόνα μας, για να μην μετανοήσουμε όπως πρέπει. Αυτό μπορεί, ναι. Το ότι ισχύει, όντως ισχύει. Ότι η σάρκα δηλαδή, και όταν λέει η σάρκα ο Χριστός μας, προσέξτε, δεν εννοεί το σώμα. Εννοεί το φρόνημα, το σαρκικό. Την προσκόλληση που έχουμε στο σώμα, την άλογη προσκόλληση στο σώμα, τη φιλαυτία μας δηλαδή. Αυτή την έννοια μας, μην αρρωστήσω, μην πονέσω, μην κουραστώ, μην κακοπαθήσω στο παραμικρό, μην ζεσταθώ, έτσι τώρα οι κύριες με τις βεντάλιες, λοιπόν. Ναι, να μην πάθει τίποτα ο εαυτούλης μας, δεν σας κατακρίνω έτσι. Αλλά θέλω να πω, αυτό το πνεύμα όντως μας κάνει πολύ αδύναμους. Και μετά που θα σου πει ο Χριστός, δώσε τη ζωή σου, πώς θα το κάνεις. Όταν δεν μπορείς να ανεχθείς, ξέρω εγώ, έναν κακό λόγο ή λίγο ζέστη που θα σου πει ο αδερφός σου. Ένα σκούντιμα, ας πούμε, που θα σου κάνει κατά λάθος. Και θα γίνει θηρίο. Έτσι. Και πώς θα γίνει να ξεπεράσουμε αυτό το σαρκικό φρόνημα. Εδώ είναι όλη η ιστορία. Έτσι. Αυτό είναι που γίνεται με την άσκηση. Να ζωρίσεις λίγο τον εαυτό σου, το σώμα σου, να του κόψεις λίγο από το φαγητό, λίγο από τον ύπνο, λίγο από την ανάπαυση, όχι να το σκοτώσεις βέβαια, αλλά να το στηρίσεις από αυτά τα νόμιμα σε ένα βαθμό, ώστε να αγαπήσει την κακοπάθεια. Γιατί μέσα στην κακοπάθεια, ξέρετε, υπάρχει το γλέντι. Όσο και φαίνεται παράδοξο, μέσα στην νηστεία υπάρχει η τρυφή. Ενώ μέσα στη τρυφή, στην καλοπέραση και στα γλέντια υπάρχει η αηδία και η ανία, η βαρεμάρα. Γι' αυτό ακούς τους νέους σήμερα να σου λένε βαριέμαι, βαριέμαι, βαριέμαι. Γιατί ακριβώς δεν υπάρχει εγκράτεια. Γι' αυτό έχουμε και τα ναρκωτικά και όλα αυτά. Είναι αποτελέσματα της ακρασίας, της έλλειψης εγκράτειας. Και αν θέλουμε να θεραπεύσουμε τα παιδιά μας από τα ναρκωτικά και όλες αυτές τις εξαρτήσεις, πρέπει να τους διδάξουμε την εγκράτεια. Την νηστεία, την αγρυπνία, ώστε να ξεπεραστεί αυτό το σαρκικό φρόνημα, αυτή η φιλαυτία που έχουμε, αυτή η αγάπη στον εαυτούλη μας. Και το κυνήγι της καλοπέρασης. Βλέπετε, τα λόγια μας εκφράζουν την ψυχή μας. Ποια είναι η ευχή σήμερα που δίνουν οι άνθρωποι? Να περάσεις καλά. Εκφράζει το πνεύμα μας. Έτσι, αυτή είναι η ψυχή μας σήμερα. Η καλοπέραση. Με το να περάσεις καλά εννοούν φυσικά σωματικά, όχι πνευματικά. Έτσι. Αυτό ακριβώς δείχνει τη φιλαυτία μας. Αυτή την προσκόλληση στον εγωισμό μας, στο σώμα μας. Κυρίως στο σώμα μας. Και άμα δεν μπορείς να περάσεις καλά με άλλο τρόπο, θα πάρεις και ένα χάπι, να πας σε ξένους κόσμους, σε παράξενους κόσμους, να γίνεις εξαρτημένος. Ορίστε, κάτι θέλει εκεί. Ναι, πες, ναι, ναι. Ναι, ο Απόστολος Παύλος λέει, η κυρία εδώ μας λέει, να έχεις σαν να μην έχεις, και οι έχοντες γυναίκας ως μη έχοντες. Και πράγματι, διότι το σχήμα του κόσμου παράγει, φεύγει ο κόσμος, τα πάντα διαλύονται σαν καπνός, όλα είναι σαν σκιά, σαν ένα όνειρο. Βλέπετε, και ειδικά στην εποχή μας που αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα το σκηνικό, όχι από μέρα σε μέρα, από λεπτό σε λεπτό αλλάζει ο κόσμος, καταλαβαίνεις τη ματαιότητα αυτού του κόσμου, ότι τίποτα δεν είναι σταθερό. Και γι' αυτό λέει ο Απόστολος, μην κολλάς σε τίποτα. Και εσύ που έχεις γυναίκα σαν να μην έχεις, και εσύ που έχεις θύματα σαν να μην έχεις, και εσύ που ζεις σαν να μην ζεις σε αυτόν τον κόσμο, γιατί οι χριστιανοί ζουν στον ουρανό από τώρα. Μην κολλάς λοιπόν σε αυτά τα υλικά, τα πρόσκαιρα, τα οποία συνεχώς αλλάζουν και δεν μπορείς να πιαστείς πουθενά. Έτσι, βλέπετε αυτή τη ματαιότητα. Θυμάμαι έτσι παλιά λέγανε να γίνεις δημόσιος υπάλληλος για να εξασφαλιστείς. Τώρα είναι μειονέκτημα να είσαι δημόσιος υπάλληλος, έτσι δεν είναι? Εσείς τα παρακολουθείτε πιο καλά. Λοιπόν, τίποτα.